Μία ακόμη βάση αεροδιακομιδών, αυτή τη φορά στο Άκτιο, δρομολογεί το ΕΚΑΒ, όπως ανακοίνωσε από τα Γιάννα ο πρόεδρός του Κωνσταντίνος Καρακατσιανόπουλος, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επισκέφθηκε και πάλι την Ήπειρο και τα Γιάννα. Η επιλογή του Ακτίου δεν είναι τυχαία, αφού θεωρείται κομβικό σημείο για την ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδος, σε συνδυασμό πάντα με την γεωμορφολογία της Ηπείρου αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας της βάσης αεροδιακομιδών δεν δόθηκε από τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ. Και αυτό γιατί μπορεί σε επίπεδο υποδομών να είναι εφικτή η άμεση έναρξη λειτουργίας στις εγκαταστάσεις της αεροπορικής βάσης του Ακτίου, τις οποίες και επισκέφθηκε χθες συνοδευόμενος και από τον Διευθυντή της 7ης Περιφέρειας ΕΚΑΒ Βασίλη Παπαδιώτη. Ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη το πτητικό μέσο το οποίο και θα εγκατασταθεί στο Άκτιο. Εάν δηλαδή θα είναι της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή της πολεμικής αεροπορίας, κάτι που αναμένεται να αποσαφινιστεί το επόμενο 15ήμερο. Ήδη πάντως το ΕΚΑΒ προετοιμάζεται και για το προσωπικό που θα απαιτηθεί, με την σκέψη που υπάρχει να είναι σε πρώτη φάση λειτουργία Παρασκευή Σαββατοκυριακή, όπως έγινε και στην Χαλκιδική. Μέσα στα πλαίσια της ανασυγκρότησης των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, θεωρήσαμε σε συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι θα πρέπει να ξεκινήσει τη λειτουργία της βάση αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στο Άκτιο. Το Άκτιο είναι ένα κομβικό σημείο για την περιοχή. Έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί από την Κέρκυρα μέχρι κάτω Ζάκυνθο και στον ορεινό όγκο της Ηπείρου σε πήγοντα περιστατικά. Και γι' αυτό το λόγο χθες κάναμε μια επίσκεψη με τον κύριο Παπαδιώτη, τον Διευθυντή του Παραρτήματος, στις εγκαταστάσεις της αεροπορικής βάσης της πολεμικής αεροπορίας στο Άκτιο. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι υπάρχει δυνατότητα σχετικά γρήγορα να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Υπάρχουν κτηριακές υποδομές. Σήμερα σε συνάντηση που είχαμε εδώ πέρα, σε σύσκεψη που κάναμε, είδαμε και τις λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν δηλαδή την υποστήριξη της λειτουργίας της βάσης και ζητήματα που έχουν σχέση με την υποστήριξη της βάσης από άποψη προσωπικού, ιατρικού και διασωστικού προσωπικού. Θεωρούμε ότι και σε σχέση με το θέμα του εξοπλισμού της βάσης, θεωρούμε ότι το μόνο πλέον που απομένει είναι να προσδιοριστεί το πτητικό μέσο το οποίο θα χρησιμοποιείται, αν θα είναι δηλαδή κάποιο ελικόπτερο, για παράδειγμα, ίσως της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή αν θα είναι κάτι από την πολεμική αεροπορία. Αυτό θα το δούμε, θα λυθεί τις επόμενες μέρες, τις επόμενες 10-15 μέρες νομίζω θα έχει ξεκαθαριστεί, ενώ παράλληλα εμείς ετοιμαζόμαστε για να είναι έτοιμες όλες οι υποδομές, ώστε μόλις διευκρινιστεί και ξεκαθαριστεί και αυτό, να αρχίσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα τη λειτουργία της βάσης. Πιθανόν να ξεκινήσουμε με μια λειτουργία είτε τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα, όπως έχουμε ήδη την εμπειρία με την βάση αεροδιακομιδών στη Χαλκιδική, η οποία φέτος θα είναι τρίτη χρονιά που η οποία θα λειτουργήσει, θα ξεκινήσει και αυτή σε λίγο τη λειτουργία της. Ήταν αρκετά πετυχημένη. Πέρυσι, να σας πω, τη δεύτερη χρονιά είχαμε το διπλάσιο αριθμό διακομιδών στη Χαλκιδική σε σχέση με την πρώτη χρονιά και ευελπιστούμε και εδώ πέρα θα συμβάλλουμε στην βελτίωση των όρων και των συνθήκων της δημόσιας υγείας. Μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος θα γίνει η αγορά δύο αεροσκαφών ειδικά διαμορφωμένων για αεροδιακομιδές ασθενών, καθώς και η επισκευή των ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, τα οποία είχαν καθυλωθεί στο έδαφος από το 2008 και το 2012, όπως ανέφερε ο κύριος Καρακατσιανόπουλος, ενώ σημείωσε πως υπάρχει επιπλέον το ενδεχόμενο να ενισχυθεί και ο εξοπλισμός με δύο ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας Super Puma, τα οποία θα διατεθούν για σκοπούς αεροδιακομιδών. Και τα Super Puma θεωρούνται ως την καλύτερη περίπτωση για την περιοχή μας. Μάλιστα, στόχος είναι να αξιοποιηθούν και τα υπάρχοντα υλικοδρόμια, όπως αυτό που διαθέτει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Το οποίο σχεδιάζεται είναι η αγορά δύο αεροσκαφών υγειονομικού χαρακτήρα. Θα είναι δηλαδή για μεταφορά ασθενών, τα οποία θα είναι εξ αρχής διαμορφωμένα δηλαδή για αυτό εδώ το σκοπό. Η συντήρηση των τριών ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, τα οποία είναι καθυλωμένα αυτή τη στιγμή, το ένα από το 8, το άλλο από το 12, το τρίτο όταν καθυλώθηκε το 15 μεταφέρθηκε στην ΕΑΒ, είναι σε μια πιο προχωρημένη διαδικασία συντήρησης. Και από εκεί και πέρα εξετάζεται και η δυνατότητα μήπως
Αυτό δεν είναι θέμα μόνο δικό μας, είναι και θέμα του Ιδρύματος, είναι και θέμα γενικότερων δυνατοτήτων που υπάρχουν. Θα μπορούσαν να επισκευαστούν και ένα ή δύο σούπερ πούμα, εκ των οποίων το ένα θα εδρεύει εδώ στο Άκτιο. Ωστόσο όμως αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες έχουν έτσι, ένα βάθος χρόνου, δεν είναι κάτι που θα γίνει αύριο ας πούμε, που μακάρι να μπορούσε να γίνει εννοείται. Οπότε τώρα θα δούμε λίγο με κάποιο τρόπο, είτε όπως σας είπα μέσω ενός ελικοπτέρου, είτε της πυροσβεστικής ή κάποιο άλλο πτυτικό μέσο που πιθανόν να διαθέσει η πολεμική αεροπορία, να δούμε να ξεκινήσει μια διαδικασία, γιατί όπως ξέρετε η αρχή είναι το ίμις του παντός. Να ξεκινήσει λοιπόν τη λειτουργία της η βάση των αεροδιακομιδών και από εκεί και πέρα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ο σκοπός είναι ακριβώς ότι μέσο υπάρχει και είναι πρόσφορο και μπορεί να διατεθεί για αυτόν τον σκοπό, εννοείται θα χρησιμοποιείται. Είναι δηλαδή στην άμεση προτεραιότητα. Βέβαια, ας πούμε, το να ανοίξει ή να μην ανοίξει ένα ελικοδρόμιο δεν είναι δικό μας ζήτημα, δεν είναι θέμα το ΕΚΑΒ, είναι θέμα άλλων φορέων, αλλά έχουμε εξαιρετική συνεργασία και με την ΙΠΑ, με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και με τους άλλους φορείς έχουμε αναπτύξει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε από εκεί προβλήματα. Όπως και με τις ΥΠΕ της περιφερειές, ναι, ακριβώς, υγειονομικές περιφερειές. Ταυτόχρονα έκανε γνωστό πως μέχρι τα τέλη Μαΐου θα τεθεί σε λειτουργία η επιχειρησιακή βάση του ΕΚΑΒ στον Μεσοπόταμο Πρεβέζης με την συνδρομή και της Δημοτικής Αρχής, η οποία προτίθεται να συνδράμει για το κτίριο, ενώ ανακοίνωσε και τη μετεκατάσταση του ΕΚΑΒ Ιγουμενίτσας στα ΤΕΠ Ιγουμενίτσας, όπου είναι και ο φυσικός τους χώρος, όπως είπε, σπεύδοντας να τονίσει ότι η δημόσια υγεία είναι ενιαία και κακώς υπάρχει από κάποιους η τεχνιακή αντίληψη. Η λειτουργία του Μεσοποτάμου και εδώ πέρα κάναμε έναν προγραμματισμό. Θεωρούμε ότι θα ήταν δυνατή η έναρξη της λειτουργίας περίπου μετά τις 15 με 20 του Μάη στο Μεσοπόταμο, βλέποντας και την διαθεσιμότητα που έχουμε σε προσωπικό. Σε ό,τι αφορά το θέμα της κτηριακής υποδομής υπάρχει εκεί μια πολύ καλή συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και θα μας συνδράμει σε αυτή την κατεύθυνση. Με την κατάσταση το ΕΚΑΒ της Ιγουμενίτσας, στα ΤΕΠ της Ιγουμενίτσας. Το ΕΚΑΒ θεωρούμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας υγείας. Η αντίληψη της διοίκησης είναι ότι η δημόσια υγεία είναι μία ενιαία και δεν έχει ο καθένας το δικό του χώρο, το δικό του ξεχωριστό κομμάτι, γιατί αυτό μερικές φορές οδηγεί και σε ένα ιδιότυπο αυτισμό. Υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα δυστυχώς πάρα πολλές συντεχνιακές αντιλήψεις στον χώρο της υγείας, οι οποίες εγώ θεωρώ ότι μόνο κακό δημιουργούν αυτές οι αντιλήψεις και τέλος πάντων δεν βοηθούν στη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Θεωρώ ότι είναι ο φυσικός χώρος δίπλα στα ΤΕΠ, ο φυσικός χώρος του ΕΚΑΒ, άρα η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι, νομίζουμε, έχουμε την αίσθηση ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη σε ό,τι αφορά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο μεταξύ, η 7η περιφέρεια του ΕΚΑΒ μπαίνει στην ψηφιακή εποχή με την αναβάθμιση του κέντρου επικοινωνιών και την βελτίωση του επίπεδου των υπηρεσιών επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας. Και η αρχή θα γίνει με την μεταφορά του τηλεφωνικού κέντρου της Κέρκυρας, με τον απαιτούμενο εξοπλισμό να έχει εγκατασταθεί ήδη και στο νησί των Φεάκων, αλλά και στην πόλη των Ιωαννίνων. Θα ακολουθήσει η Ιγουμενίτσα και η τελευταία μεταφορά θα είναι αυτή των κέντρων της Σάρτας και της Πρέβεζας. Ο κύριος Καρακατσιανόπουλος εξήγησε πως μέσω αυτής της διαδικασίας θα αποδεσμευτεί ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αυξηθούν τα πληρώματα των ασθενοφόρων. Ο σκοπός και η προοπτική είναι η μεταφορά όλων των τηλεφωνικών κέντρων της περιφέρειας Ηπείρου, του παραρτήματος της Ηπείρου του ΕΚΑΒ, δηλαδή της Σάρτας, της Ιγουμενίτσας, της Πρέβεζας, στο ΕΚΑΒ, στο συντονιστικό κέντρο εδώ πέρα, με σκοπό την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, οι οποίοι θα διατεθούν για να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Κέρκυρα υπολογίζουμε τα 5 άτομα περίπου που θα αποδεσμευτούν από τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου να μας δίνουν ένα ασθενοφόρο παραπάνω την πρωινή και την απογευματινή βάρδια. Το ίδιο θα γίνει προοπτικά και το επόμενο χρονικό διάστημα. Προγραμματίζεται άμεσα η μεταφορά της βάσης της Ιγουμενίτσας. Ταυτόχρονα έχουμε μάθει από τον ΟΤΕ ότι θα επεκτείνει το δίκτυο του μέσα στο Μάιο, το δίκτυο του Τέτρα, οπότε πιθανότατα αν έχουμε και εκεί βελτίωση της τηλεπικοινωνιακής κάλυψης, να δούμε άμεσα να προχωρήσουμε και τους άλλους δύο τομείς, δηλαδή την Άρτα και την Πρέβεζα.
Αυτό από την άλλη μπορεί να αποτελέσει και, αν θέλετε, το σημείο πάνω στο οποίο θα πατήσει ένα σύστημα τηλεματικής στο παράρτημα Ιωαννίνων. Ήδη αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και με την πολύτιμη συνδρομή του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, το οποίο με την τελευταία δωρεά, η οποία ρίστο εν παρόδο είναι και η μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει ποτέ στο ΕΚΑΒ, μας συνέδραμε και στο να πάρουμε και ένα σύστημα τηλεματικής να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Αυτό θα αποτελέσει και τον κορμό της τηλεματικής για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, οπότε θα δούμε και εδώ πέρα με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε, με συνεργασία είτε με την περιφέρεια είτε με ίδιους πόρους, θα το δούμε αυτό εδώ το πράγμα, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και εδώ πέρα ένα σύστημα τηλεματικής, το οποίο θα επιτρέπει πολύ καλύτερα, πολύ γρηγορότερα και πολύ ασφαλέστερα να γίνεται η δουλειά του ΕΚΑΒ.